να συμπροσευχηθούμε και να συμπορευθούμε στο θέλημα του Κυρίου, ώστε να επιβιώσει αλόβητη και ανεπηρέαστη και αδιάσπαστη η Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Και στο προκείμενο, τι διαλέγετε, σταυρό ή μισέλινο? Είναι θέλημα Θεού λοιπόν, όμως ο Κύριος και ου μεταμεληθήσετε. Να μην γίνει το περιβόητο τέμενος και το δίθεν πολιτιστικό κέντρο του Ισλάμ, όχι μόνο στην ΠΕΕΝΙΑ, αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διότι το ίδιο πονάει κάθε σπιθαμή γης αυτού του Αγίου τόπου. Δεν ήρθαμε εδώ μόνο για την ΠΕΕΝΙΑ. Ο παλαιόπατρος Γερμανός που ήξουσε το λάβαρο της Επαναστάσεως δεν είπε ορισμένα κομμάτια. Μπορούμε να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε και τα άλλα τα αφήνουμε σε αυτούς τους ίδιους που επί 400 χρόνια ξέρουμε πολύ καλά τι έκαναν και επεβίωσαν την Ορθόδοξη Ελλάδα μας. Ζει Κύριος ο Θεός και είναι μαζί μας. Και τούτη από τη στιγμή είναι παρόν. Μας παρακολουθεί και περιμένει από μας το όχι. Και όχι μόνο την ομολογία πίστεως, αλλά και τη μαρτυρία μας. Είναι φανερό ότι η Ελλάδα μας διεκδικείται αντί να διεκδικεί όπως η ιστορία προστάζει. Κατά της αναδιεκδικείται ποικίλο τρόπος και με μεθοδικότητα. Κουραστήκαμε επιτέλους να διαβάζουμε στην ιστορία μας τους πάσης φύσεως και προελεύσεως ποικιλονίμους εισβολής οι οποίοι χρησιμοποιούν ένα κοινό παρονομαστή τακτικής και είναι ο εκάστοτε νέος δούριος ύπος, αλλά στα μέτρα τους. Το τέμενος και τα τζαμιά γενικώς δεν ήταν μόνο μέτρο τακτικής κάποιων που θα αλωτριώσει την πατρίδα μας και τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό μας. Είμαστε ακόμα στις αρχές μιας παγκόσμιας επιβουλής όπου το ισοπαίδωμα της παγκοσμιοποίησης θα επιβάλλει την εξαφάνιση της ταυτότητας των λαών. Με τα πιστεύω και τα ιδανικά προφασιζόμενοι τις πολυπολιτισμικές επιδιώξεις σε ένα καθόριστο μπέρδεμα συνειδήσεων όπου οι αρχές και τα ιδανικά επιβάλλεται να εκπέσουν πρώτα για να βρουν ελεύθερο έδαφος ύστερα και το τέμενος και η κατάργηση του αβάτου του Αγίου Όρους και το άβατο της ελληνικής ψυχής και το ηλεκτρονικό φακέλωμα με τα διάφορα μικρομέσα κατασκοπίας των λαών που καλείται η ανθρωπότητα να παίξει το ρόλο του πειραματόζωου πριν την ολική άλωση. Ο άνθρωπος προορίζεται σε κατοχή, σε ηλεκτρονικό κλουβί και όμως ο Θεός μας έφτιαξε ελεύθερους. Συγχρόνως βέβαια θα εκπίπτουν εκ παραλλήλου η παιδεία, η οικονομία, οι κοινωνικές ισορροπίες για να πέσουν έτσι ασφαλέστερα οι αντιστάσεις των ανθρώπων που πρόκειται να αλωθούν. Προσοχή Έλληνες Ορθόδοξοι! Αφυπνιστείτε και αντισταθείτε, διότι η νέα εποχή με τα πραγματικά κενά δαιμόνια μας προκαλεί σε ατραπούς αφελινισμού και ξερίζωμα της Ορθοδοξίας. Ξυπνάτε πριν να είναι αργά! Και αυτού και από την αρχή μετά για άλλο νέα 1821! Όχι! Ποτέ! Αν είναι δυνατόν εμείς οι απόγονοι ενδόξων θεοπνεύστων προγόνων να ανεχόμεθα είτε τους εν άρμαση είτε τους εν ύπης επιδρομής και νεοεποχήτικες ιδέες, περίεργες προοδευτικές απόψεις ή πολιτισμικές συνέπειες εξαναγκασμού αντί του όπλου του Σταυρού και του Ευαγγελίου εμείς μεγαλυνθισόμεθα. Έλληνες, αντισταθείτε! Το βέβυλο έτοιμα περιτεμένους που δυστυχώς δεν το θέλουν μόνο οι μουσουλμάνοι. Μας ξύπνησε μέσα μας τα υψηλά συναισθήματα που πηγάζουν από τον Παπαφλέσσα, τον Αθανάσιο Διάκο και τον Γρηγόριο τον Πέμπτο και θα πούμε όχι επιτέλους στις νέες επιδρομές των Αγαρινών, έστω και αν τούτη τη φορά εμφανίζονται πολύφερνοι και με πετροδολάρια. Όχι στους υπονομευτές που επιδιώκουν την αλλίωση του πληθυσμού με ύπουλη παρίσπριση και μισαλόδοξη διήθηση λαών με υψηλή γεννητικότητα, ούτως ώστε το μεταλλακτικό αποτέλεσμα της ελληνικής κοινωνίας να εξαρτάται από το ποσοστό και τις αντιπροσωπείες του,
αυτών των μη Ελλήνων και μη Ορθοδόξων που θα γεννηθούν εδώ, όπως ακριβώς τα μεγάλα κέντρα αποφάσεων θα έχουν επιλέξει. Ου μη γέννητο αυτές οι υπολογισμένες αντιπροσωπείες με τα αντίστοιχα βαριά ποσοστά που θα φτάσουν και στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν αντέχει άλλο ξεπούλημα αυτός ο τόπος. Φτάνουν τα 700 τζαμιά σε όλη τη χώρα. Πού θέλουν να φτάσει επιτέλους αυτό το νούμερο? Μπορεί κάποιος να μας πει αν υπάρχει αριθμητικό όριο? Μήπως θέλουν να ξεπεράσουν σε αριθμό και τις ελληνικές εκκλησίες? Μήπως έτσι ξεκινάει μια ιδέα για μια νέα υποδούλωση των Ελλήνων? Τα τελευταία χρόνια παρακολουθούμε με μεγάλη έπληξη να ξεφυτρώνουν συνεχώς ύπουλα και σιωπηλά διάφοροι τόποι λατρείας διαφόρων θρησκειών, συμπεριλαμβανομένων μερικών δεκάδων οίκων σατανολατρείας, είτε με τα μέτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε με το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας, είτε με τον κανόνα περί αμοιβαιοτήτων μεταξύ των εθνών, πάντοτε όμως στη φιλόξενη χώρα μας με μια επιβεβλημένη τάση πολιτισμού, ως να έχουν μόνο δικαιώματα οι άλλοι πλην ημών των ιδίων, που σαν ντόπιοι που γεννηθήκαμε και κατοικούμε εδώ, απαιτούμε εδώ και τώρα. Έλεος! Και αφού έφτιαξαν περίτεχνα μια τούρτα με εκατοντάδες τζαμιά, 150 στην Αθήνα, επομένως δεν πρόκειται για το ένα πάνω κάτω για τζαμί, αλλά για όλο αυτό το συνοθήλευμα που θέλουν να φτιάξουν, σκέφτηκαν να βάλουν και το κερασάκι, δηλαδή ένα μουλάδικο πατριαρχείο του Ισλάμ, σε 35 στρέμματα ελληνική γη σε πρώτη φάση και πολλές εκατοντάδες στρέμματα σε δεύτερη φάση, όπου απλόχειρα η ταγή του έθνους θα έδιναν για να γίνουν όλοι αυτοί οι χώροι που μόνο το περιλατρίες αίσθημα δεν καλύπτεται για αυτούς. Δηλαδή τζαμιά, πολιτισμικά κέντρα, κέντρα ερευνών, θρησκευτικές σχολές για τους Μωαμεθανούς, εκθεσιακούς χώρους για αυτούς, μουσιακοί χώροι, χώροι συνεντεύξεων, χώροι αναψυχής, συν ένα νεκροταφείο, σε πρώτη φάση κι αυτό. Όλα αυτά σε δασική έκταση που δεν είναι δασική και σε δημόσιο χώρο που δεν είναι δημόσιος, αλλά αποτελεί ακόμα περιουσία κοινής φορτονομής και εκμεταλλεύσεως της γης της ιδιοκτησίας του Δήμου Παιανίας, με έγγραφα και τεκμήρια ιστορικά και παμπάλαια και συμβόλαια από το 1833, και το θέμα αυτό είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Όλα αυτά για τους μουσουλμάνους. Ειδική παραχώρηση, ειδική νόμη, ειδική μεταχείριση, ενώ για τα μισά στρέμματα που ζήτησε η Ιερά Σύνοδος για να χρησιμοποιήσει μέσα στη δική της γη, την ελληνική, για ανάλογο υποδόμημα στην περιοχή του Ημιτού, δεν τους επεδόθη, διότι θα κάλαγαν το πράσινο. Αστείες δικαιολογίες για να δικαιολογούμε τους διηλίζοντας τον κόνοπα και καταπίνοντας την Κάμηλο. Με τέτοιες προσπάθειες κάποιων καλοθελητών ή πλανεμένων Ελλήνων θα ευωδώνεται η δημιουργία ενός νέου Κωσόβου στην καρδιά της Ελλάδος, δίπλα στο αεροδρόμιο και στα σύνορα του έθνους, δίπλα στην Αττική Οδό, δίπλα στη Λεωφόρο Λαβρίου, πλάι στα νέα ξενοδοχεία, δίπλα στο Αττικό Πάρκο και σε μικρή ακτίνα από όλες τις άλασες Αττικής. Εμείς βέβαια οι κάτοικοι της περιοχής δεν έπρεπε να ερωτηθούμε, δεν χρειαζόταν. Θα μας επέβαλαν με το έτσι θέλω πρωτίστως ένα μιναρέ ύψους 65 μέτρων, όταν η δόμηση της περιοχής για όλους τους Έλληνες φορολογουμένους και καταπονημένους είναι μόνο 9,5 μέτρα, για να ακούγεται ο ημάμι σε όλη την Ανατολική Αττική, όταν τα μεγάφωνα της ενορίας μας συχνά ενοχλούν κάποιους Έλληνες που κοιμούνται. Σκεφτείτε πόσο καλοί και φιλόξενοι είμαστε, ώστε μεταξύ 12 περιοχών που είχαν επιλεγεί στην Αττική, τους δώσαμε το καλύτερο για να αποτελέσει και δέσμευση των υποχρεώσεων της ελληνικής πολιτείας μέσα στις ζώνες οικιστικού ελέγχου, στο περίφημο ΖΟΕ, που περιλαμβάνεται και στο νόμο του 199 της Εφημερίδας Κυβερνήσεως της 6 Τρίτου. Μετά τον όρο της Ολυμπιάδας, στην τέλεση της οποίας θα είχε τελειώσει και το μουσουλμανικό τέμενος, φρόντισαν να τους κατοχυρώσουν και στις ζώνες οικιστικού ελέγχου, όπου με σχέδιο του μηχανικού κυρίου Ζώη εμφανίζεται το τέμενο στο λόφο Χούσμουζα, στα 35 στρέμματα γης μέσα στα χωράφια μας και σε υψόμετρο 280 μέτρα, πάνω από τα οποία
είχαν ζητήσει τα 65 μέτρα του τζαμέι, του τζαμιού. Επειδή λοιπόν κάποιοι είτε εντός είτε εκτός των συνόρων προσπαθούν να αλλάξουν την κοινωνία με το έτσι θέλω, έστω και κόντρα στις απόψεις και τη βούληση μια συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού της περιοχής των Μεσογείων που κατακτήθηκε με αίμα και που σήμερα την υποστηρίζουν όλες οι αρχές του τόπου, ο νομάρχης, 46 δήμοι και κοινότητες, το ιερατείο όλων των Μητροπόλεων και ημών του λαού, καθώς επίσης ενάντια στη βούληση του Θεού. Τους ερωτούμε, έχουν φόβο Θεού, έχουν φόβο λαού, συνείδηση έχουν? Και μετά το όνειρο για ένα νέο Κόσοβο, θα ήταν εύκολο λοιπόν να δημιουργήσουν και την πρώτη νέα Μέκα της Ευρώπης. Εδώ, αλλά με απροσδιόριστες και απίθανες συνέπειες για τον κόσμο ολόκληρο. Σας υπενθυμίζω τι συνέβη από ανάλογα κέντρα της Ευρώπης, εκεί όπου οι οργανώσεις του Ισλάμ επέδειξαν οτιδήποτε άλλο αντικείμενο του ποινικού κώδικα παρά του δικαιώματος της λατρείας για το οποίο ξεκίνησαν. Σε αυτά με αποτέλεσμα κυβερνητικές εισηγήσεις σε Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία και αλλού μιλάνε για οριστικό κλείσιμο αυτών των κέντρων των πολιτισμικών σε παρένθεση του Ισλάμ. Και φυσικά εμείς θα αποτελούσαμε το γεφύρωμα Ανατολής και Δύσεως με ανάλογες συνέπειες για μας και τα παιδιά μας και το μέλλον αυτού του τόπου. Εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι, ως εκ της Βίβλου αλλά και της Πανάρχειας Παιδείας μας, μάθαμε να αγαπάμε όλο τον κόσμο και να συνεργαζόμαστε με κάθε φυλή. Ως εκ τούτου χρειαζόμαστε την καλοπροαίρετη συνεργασία εφόσον όλοι μας σέβονται και δεν επιβουλεύονται κακά για μας. Εμείς γαλουχηθήκαμε με τις πράξεις των Αποστόλων και τα διδάγματα των τριών ιεραρχών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Βασιλείου του Μεγάλου και Γρηγορίου του Ναντζιανζινού. Δεν πειράξαμε κανέναν, δεν θίξαμε κανέναν και κανένα δικαίωμα δεν παραβιάσαμε. Αντιθέτως, και τους ατυχήσαντες λαθρομετανάστες περισυλλέξαμε, ντύσαμε και ταΐσαμε και κάθε φορά που επρόκειτο να προσφέρουμε την ανθρωπιά μας, δεν ελέξαμε αν αυτή είναι άσπρη, μαύρη, κόκκινη, κίτρινη, ούτε που ανήκουν θρησκευτικά και πολιτικά. Τώρα που τόσο πολλοί κάποιοι κόπτονται και μιλούν για ανθρώπινες ελευθερίες και δικαιώματα, ας αφήσουν και σε εμάς επιτέλους το δικαίωμα να ζούμε όπως όρισαν και καθόρισαν οι προγονείς μας. Και ας μπουν στον κόπο να μάθουν πρώτα και μετά να μας επιτρέψουν το δικαίωμα όχι μόνο να ζούμε εκεί, αλλά και να πεθάνουμε ως Έλληνες Ορθόδοξοι. Και αντί να υπακούν στα διάφορα κέντρα αποφάσεων του πλανήτη που με μεθοδικότητα αρέσκονται να χειρίζονται άτεχνα δυστυχώς τα δίθεν ανθρώπινα δικαιώματα, τις ελευθερίες των λαών, τις ειρηνευτικές διεθνείς σχέσεις, τις αξιοπρεπείς αμοιβαιότητες των εθνών, αν τελικά δεν εννοούν το αντίθετο, είναι καλύτερα να ασχοληθούν με την υπογεννητικότητα, το ηθικό και την αξιοπρέπεια των νεοελλήνων, την ανεργία, την κατευθυνόμενη εγκληματικότητα και με τις αξίες αυτού του τόπου. Ας μην βιαστούν κάποιοι να μας προσάψουν αβρόχης ποσί τις ταμπέλες του ρατσιστή, του ξενοφόβου, του μυσαλόδοξου και δεν ξέρω τι άλλο, διότι δεν είμαστε και το δηλώνουμε απερίφραστα. Είμαστε μόνο Έλληνες Ορθόδοξοι, αμυνόμενοι. Είμαστε ιστορικά κατοχυρωμένοι αμυνόμενοι υπερβομών και αισθειών σαν υπέρτατο χρέος μεταξύ γης και ουρανού. Και κάθε φορά που οι χιλιαρόφρονες εξυγχρονιστές και ανεδαφικοί κουλτουριάριδες ως κατευθυνόμενα θύματα αντεθνικών και αντιχρήστων τάσεων κάτω από την καλύτρα των πολιτισμικών επιδίωξεών μας χρυσώνουν ανεπανάλητα το χάπι του δηλητηρίου που προκειμένου για την πολιτισμική Ολυμπιάδα δεν έχασαν την ευκαιρία να περάσουν μέσα από την τέχνη όπως αυτοί την εννοούν, την βεβήλωση των πιστεύων μας, τη βλασφημία του ίδιου του Θεού και την ύβρη των συμβόλων μας και του Σταυρού να εμφαίνεται σε πίνακα ζωγραφικής αποτρόπαιη πράξη χαμηλού ψυχισμού όπως πάντα έδρασαν ανά τους αιώνες ό,τι προέκυψε από την τέχνη της ντροπής και της χυδαιότητας. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε και ανθρώπους αυτού του χαμηλού ψυχισμού οι οποίοι ταπεινωμένοι στα ένστικτα και ορμέμφυτά τους εμφανίζουν εικόνα νέων βαρβάρων.